Τι έγινε, χαρήκατε, άντε ρε παιδιά, χαρήκατε που επιτέλους η Manchester City πήρε το Champions League. Ο αγαπημένος σας Pep Guardiola κατάφερε να κατακτήσει το Champions League. Πλέον μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Η αλήθεια όμως είναι ότι όσοι παρακολουθούσατε την εκπομπή της Τετάρτης με τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Αντώνη, τον Καζοβασίλη και σε μουά και τον Νίκο, τον Στρατή, είχαμε συμφωνήσει σε ένα σημείο ότι για να μπορέσει μια ομάδα να κατακτήσει το Champions League στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ειδικά αν η Ίντερ δεν έκανε αυτό που γραφόταν ότι θα έπαιζε, δεν θα έπαιζε ο Μπρόζοβιτς και θα έπαιζε ο Μικηταριάν κτλ. Γιατί κοίταξε, αν έπαιζε ο Μπρόζοβιτς, αν δεν έπαιζε μάλλον ο Μπρόζοβιτς και ξεκίνησε ο Μικηταριάν, το παιχνίδι θα έλεγε 3-0. Εύκολα, για πλάκα. Τώρα όμως η Ίντερ την κλείδωσε, την έφτιαξε ωραία την μπουγάδα. Τρομερές αλληλοκαλύψεις, εξαιρετικό αμυντικό παιχνίδι. Τρίγωνα, μπρος, πίσω, κοντά οι γραμμές. Απλά το θέμα είναι ότι δεν είχε τον γκολ. Αν έβαζε τον γκολ πρώτη, νομίζω ότι θα κατακτούσε και το τρόπαιο. Γιατί μετά η City θα αγχωνόταν, όπως και πάλι αγχώθηκε για ακόμα μια φορά. Τώρα διαβάζω, λέει κάτι μεγαλεία τη City. Λέει το μεγαλείο, λέει τη City. Και το ένα και το άλλο. Τι είπε και ψέρε στο μεγαλείο τη City. Ποιο μεγαλείο ρε τη City, ρε. Είδατε εσείς καμιά ομάδα να παίζει κανένα super duper ποδόσφαιρο. Απλά. Σε σετ παιχνίδι η Manchester City δεν μπορεί. Δεν μπορεί, που λέει και ο Ατζούν. Δεν μπορεί. Η Ίντερ είχε αυτές τις ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει μία ο Λαουτάρο, μία ο. Πώς τον είπαμε τον άλλο. Ο Λουκάκου, μία ο ένας, μία ο άλλος, σε αυτές τις ευκαιρίες δεν κατάφερε να σκοράρει. Βρέθηκε όμως μία έμπνευση, που λέει για να βύσει, έμπνευση, που λέει λοιπόν για να βύσει, του Ακάντζη, και εκεί που όλα έδειχναν ότι η Ίντερ με κάποιο τρόπο θα το πάει το μάτι στην παράταση, θα το βάλει τον γκολ, ήρθε αυτό το φοβερό γκολ του Ρόντρι. Και μετά η Ίντερ είχε την ευκαιρία με τον Λουκάκου, έβαλε το πόδι ο Έντερσον. Πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός, η αλήθεια είναι, για να μπορέσεις να πάρεις ένα μεγάλο τίτλο. Και ο Έντερσον νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας σήμερα της Manchester City. Ίντερ λοιπόν βεβαίως δεν είχε τον γκολ, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε τέλεια, αλλά ήταν αυτή η φάση, αυτή η έμπνευση του Ακάντζη, αυτή η ενέργεια του Ρόντρι που χάρισε τη νίκη στη Manchester City για να ηρεμήσουν οι αγαπητικοί του Pep Guardiola που είχαν τρελαθεί, πρέπει να πάρουμε το κύπελο, το ένα, το άλλο, το έτσι, να το πάρει ο Pep, προπονητάρα, το ένα, το άλλο. Αυτός ο μισοπλέμονος ο De Bruyne δεν μπορεί να παίξει σε τελικό παραπάνω από 40 λεπτά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ρε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ρε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Έλα Χριστέ και Απόστολε να δεις τα βάστανά μας. Όσο μεγάλος παίκτης είναι, τόσο μισοπλέμονος είναι, που λέει ο Ραπτόπουλος τελικά. Μισοπλέμονος, ρε παιδί μου. Την άλλη φορά δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Μετά πόνεσε το πόδι. Τι γίνεται, ρε. Και θα χάσει, λέει, και η Manchester City αυτή την παιχτάρα, τον Ιλκάη Γκουντογκάν. Μην το πω κι αλλιώς, να ακούσει η κόρη μου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γκουντογκάν. Αυτός ο δίδυμος αδερφός του Γιώργου Μαυρίδη, που θα πάει, λέει, στην Μπαρτσελόνα. Και θέλει, λέει, και ο Μπερνάρντο Σίλβα, τον θέλει η Παρίσι Σερμέν. Και καλά, ρωτάω τώρα εγώ. Παίζουν στην καλύτερη ομάδα του κόσμου. Τη Manchester City, την υπερομάδα, την υπεροπλία, το. Αυτό το υπέρτατο διαστημικό ποδόσφαιρο που δεν είδαμε ποτέ. Γιατί φεύγουνε, ρε, από τον πρωταθλητή Ευρωπαϊκή, να πάει ένα στην Μπαρτσελόνα και ο άλλος στην Paris Saint-Germain. Πού πας, ρε, πέρατε το σύλλογο, από την Paris Saint-Germain, ρε. Ποια Paris Saint-Germain, ρε. Θα μας ρελάνεις, ρε. Ρε, έχεις παλάβωση.